Εσύ, γιατί κάνεις κάθε μέρα όλα αυτά που κάνεις? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία με έναν τύπο που προχωράει και βλέπει μπροστά του τρεις εργάτες. Ρωτάει τον πρώτο: Φίλε, τι κάνεις εδώ πέρα? Αυτός έσκαβε, του λέει: Σπάω πέτρες, δεν βλέπεις? Τι βλάκα εσύ, γιατί ρωτάς? Τέλος πάντων, τον αφήνει, πάει στο δεύτερο. Του λέει: Φίλε, εσύ τι κάνεις εδώ? Του λέει: Κοίταξε, εμένα με έχουν βάλει εδώ πέρα να σπάω αυτές τις πέτρες γιατί θέλουν να τις μεταφέρουν πάνω ψηλά εκεί στο βουνό. Λέει: Εντάξει. Πάει στον τρίτο. Του λέει: Εσύ τι κάνει εδώ? Το μεταξύ ήταν μαζί αυτοί τώρα, έτσι. Κάνουν την ίδια δουλειά. Και αυτό λέει: Καλά, δεν βλέπει. Χτίζουμε ένα ναό. Δηλαδή, ουσιαστικά, κάναν και οι τρει το ίδιο πράγμα, αλλά με άλλη νοοτροπία. Ο ένα ήταν σε φάση: Εγώ είμαι εδώ, σπάω πέτρε. Ο άλλο είναι σε φάση: Εγώ κουβαλάω τι πέτρε. Και ο τρίτο είναι σε φάση ότι δεν σπάω ούτε κουβαλάω πέτρε, ρε φίλε. Χτίζω κάτι. Ενώ έσπαγε τις πέτρες. Εντάξει. Θέλω να πω ότι αυτό που αλλάζει στους ανθρώπους είναι το γιατί. Το γιατί. Γιατί κάνω αυτό που κάνω. Αυτό έχει σημασία. Άπαξ και το εντοπίσεις, το γιατί, όταν θα έρχεται το έτσι δύσκολη καιρή, αυτό το γιατί θα σε βγάζει από το σκοτάδι και θα σε ξαναζωντανεύει. Αν δεν έχεις το γιατί, δεν πας πουθενά. Σπάς πέτρες. Δεν υπάρχουν πέτρες. Μισό. Σπάς πέτρες. Δεν υπάρχουν πέτρες. Τελείωσε η ιστορία. Ενώ αν έχεις το γιατί, εκείνο πάντα θα σε οδηγεί.